Και μαζί μας, φίλες και φίλοι, στο σταθμό της πόλης είναι, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, ο στρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Νίκος Λιγερός, για μία ακόμη φορά, τον οποίο και ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Λιγερέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας από αυτό το οποίο γνωστοποιήσατε και έχει να κάνει με το γεγονός ότι την ώρα που όλοι έχουμε στραμμένα τα βλέμματα στα δύο πολύ μεγάλα ανοιχτά μέτωπα και τα δύο τεράστια, το ένα είναι φυσικά τα ελληνοτουρκικά, το άλλο είναι η πανδημία, βλέπουμε ότι άναψε πράσινο για την έναρξη των γεωφυσικών ερευνών στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης μας. Σωστά. Απλώς θέλαμε να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί την ώρα που εμείς ασχολούμαστε αποκλειστικά με θέματα που υποτίθεται ότι είναι επικαιρότητας, αλλά επί της ουσίας μερικές φορές δεν αλλάζουν καθόλου την πραγματικότητα, βλέπουμε τώρα ότι ανακοινώνεται επίσημα πια ότι στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά Κρήτης και δυτικά Κρήτης θα έχουμε ουσιαστικά τις σεισμικές έρευνες που θα διεξαχθούν από την κοινοπραξία Total, Exxon Mobil και Ελληνικά Πετρέλα. Γιατί επιμένουμε πάνω σε αυτό? Για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι μερικές φορές εμείς αναρωτιόμαστε πώς συμπεριφέρονται αυτοί που έχουν κάνει συμμαχία μαζί μας και τι προγραμματίζουν, και εδώ βλέπουμε ότι για το πρώτο δίμηνο του 2021 είναι προγραμματισμένες αυτές οι σεισμικές έρευνες, άρα με δύο διαστάσεις, στη συνέχεια με τρεις διαστάσεις θα πάρουμε δεδομένα για πάνω από 3.000 χιλιόμετρα, και βλέπουμε λοιπόν ότι η κοινοπραξία λειτουργεί κανονικά. Κανονικά, τέλος πάντων, υπάρχει βέβαια και η καθυστέρηση με την πανδημία, που αυτό είναι γενικό το πλαίσιο, αλλά πάντως προγραμματίζονται αυτές οι έρευνες, ενώ εμείς μιλάμε μόνο και μόνο για την Τουρκία. Και έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο, γιατί αυτό ανακοινώθηκε επίσημα. Ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν οι τρεις εταιρείες, άρα έχουμε μία Αμερικάνικη, μία Γαλλική και μία Ελληνική. Ξέρουμε ότι η Total θα είναι operator, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουν αυτά τα σεισμικά, γιατί ήταν η υποχρέωσή τους από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Μιλάμε για θαλάσσιες περιοχές που η κάθε μία έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου, και αυτό θα αλλάξει την πραγματικότητα, και λέω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε καμία κατακραυγή από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το θέμα, ενώ θυμόμαστε ότι πριν μερικά χρόνια ακόμα και το θέμα της Κρήτης θεωρούσαν οι Τούρκοι ότι πρέπει να το εξετάσουμε. Μετά στη συνέχεια είχαμε το μνημόνιο με τη Λιβύη που είδαμε ότι ουσιαστικά είχε σαν υπόβαθρο ότι η Κρήτη, όπως και τα άλλα νησιά, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, και τώρα εμείς συζητάμε για δύο θαλάσσιες περιοχές οι οποίες, να το υπενθυμίσουμε αυτό, εφάπτονται πάνω στη μέση γραμμή που έχουμε θεωρητικά με την Λιβύη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ακολουθούμε κανονικότατα την τροπολογία 4001 του 2011 που είχε εκδώσει ο κύριος Μανιάτης όταν ήταν υπουργός, και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Άρα, παρόλο που έχουμε ένα τεράστιο θόρυβο για το τι κάνει ο Ερντογκάν, με ποιον μιλάει, ποιες είναι αντιπαραθέσεις, σε αυτό το σημείο που όλοι αναρωτιόμασταν αν θα υπάρχει κάποια αντίδραση από την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία. Σε αυτό που πυροδότησε αυτή τη συμπεριφορά, έτσι. Αυτό πυροδότησε, ναι, ουσιαστικά. Μπράβο. Αλλά εδώ το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι από την πλευρά μας είμαστε στην περιοχή που είναι κοντά στη Σούδα. Ξέρουμε ότι έχουμε την Αμερικάνικη βάση. Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε κάνει ασκήσεις και συνεχίζουμε να τις κάνουμε, και μάλιστα και με πιο έντονο τρόπο, και έχουμε ακόμα και τα Αραβικά Εμμυράτα που έχουν έρθει στην περιοχή με τα F-16. Έχουμε κάνει ασκήσεις και ουσιαστικά με το αεροπλανοφόρο το αμερικάνικο με τα F-18 και τα F-16. Κάναμε το ανάλογο με τα Ραφάλ της Γαλλίας, και βλέπουμε λοιπόν ότι η Γαλλία και η Αμερική σε κάτι που είναι πρακτικό συνεχίζουν κανονικά το πρόγραμμά τους, και νομίζω ότι είναι μια επιβεβαίωση της τάσης που έχουν αυτές οι χώρες και σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο, και θέλαμε να το αναδείξουμε αυτό το γεγονός, γιατί
όπως λέμε συχνά και σε αυτό το ραδιόφωνο, τα καλά νέα δεν τα αναδεικνύουμε, αναδεικνύουμε όλα τα άλλα. Και μερικές φορές δεν είναι τα άλλα που αλλάζουν την πραγματικότητα και δημιουργούν το μέλλον, αλλά είναι αυτά. Δεν το λέτε τυχαία, υποψιάζομαι. Όλο αυτό σχετίζεται και με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να γίνει διαχείριση της εκρηκτικής αυτής συμπεριφοράς της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά, γιατί είναι ένας τρόπος επικοινωνητικός να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις, οι παράλογες διεκδικήσεις, αλλά εμείς από την πλευρά μας δεν απαντάμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε κάποιον που λέει ό,τι να είναι και ας πούμε μας στέλνει μηνύματα και πρέπει να του απαντάμε, υποτίθεται, αυτό πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι είναι μια σπατάλη χρόνου, γιατί επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Αυτός λέει διάφορα πράγματα που είναι εντελώς ακραία και ουσιαστικά υπερβολικά, και μετά απαντάμε με έναν τρόπο ορθολογικό, αλλά μετά στην πράξη το ίχνος μέσα στην ιστορία δεν εμφανίζεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει ήδη 60 επαφές με την Τουρκία. Ναι. Σταμάτησαν το 2016, τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να ξαναρχίσουν και θα πάμε στο 61. Και τελικά αυτές οι επαφές δεν έχουν δημιουργήσει τίποτα. Κρατώ τη λέξη που χρησιμοποιείτε, επαφές. Επαφές, συζητήσεις δηλαδή. Έτσι. Ναι, και συχνά τις ονομάζουμε μάλιστα και άτυπες, γιατί στην πραγματικότητα γίνονται με έναν σχετικά διακριτικό τρόπο, όχι μυστικό. Συνήθως ναι, τις ανακοινώνουν εκ των υστέρων. Αλλά λέω απλώς ότι π.χ. αυτές οι επαφές είχαν και ένα σημαντικό θέμα να διαχειριστούν, ήταν το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Πραγματικά μετά από 60 επαφές δεν έχει προχωρήσει το θέμα και είχαν σταματήσει το 2016, νομίζω ότι λέει κάτι. Ενώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο ενδιάμεσο, εμείς όταν βγάλαμε τα θαλάσσια οικόπεδα για πρώτη φορά το 2011 και όταν, δηλαδή για τις περιοχές, και μετά βγάλαμε τα θαλάσσια οικόπεδα το 2014 και στη συνέχεια το 2017, γιατί περί αυτών πρόκειται τώρα, εμείς συνεχίζουμε μια πορεία, βέβαια ακολουθούμε και την πορεία που είχε ανοίξει ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο, και εμείς ουσιαστικά αξιοποιούμε τα δεδομένα της ΑΟΣ. Κάναμε μάλιστα και δύο οριοθετήσεις, άρα είναι κάτι που ανήκει πλέον στην πραγματικότητα, και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε τα δεδομένα, παρόλο που οι συνομιλίες δεν αλλάζουν. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι φανταστείτε τώρα ότι οι Τούρκοι, όταν μιλάνε με τους Έλληνες, πρέπει να διαχειριστούν το γεγονός ότι εμείς τώρα έχουμε αναβαθμιστεί με αυτές τις δύο οριοθετήσεις. Αυτοί δεν πέτυχαν απολύτως τίποτα με κανέναν στη Μεσόγειο. Ακόμα και το μνημόνιο είπαμε ότι έχει ακυρωθεί και από τη Λιβύη αλλά και από τη δική μας την πράξη, και κατά συνέπεια θα ξαναμιλήσουμε για θέματα, φαντάζομαι, υφαλοκρηπίδας, αλλά σε τόσο γενικές γραμμές που ουσιαστικά δεν αλλάζουν τα δεδομένα ούτε στο Αιγαίο. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι αν κάποιος λειτουργεί παράλογα, πρέπει να του απαντάμε για να φαίνεται τουλάχιστον στο διεθνές επίπεδο ότι εμείς έχουμε έναν ορθολογισμό και απαντάμε με μια επιχειρηματολογία που ακολουθεί το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε μόνο αυτό, πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε επικοδομητικοί και να προχωράμε και κάθε χρόνο να έχουμε κάτι καινούριο για την πατρίδα μας, έτσι όπως γίνεται και φέτος. Ναι. Οπότε λέτε ότι θα είναι η συνέχεια αυτού του οποίου προηγήθηκε, χωρίς να δύναται αυτή η νέα, έτσι, αυτός ο νέος διερευνητικός κύκλος που ανοίγει, ο 61ος, όπως είπατε χαρακτηριστικά, νέα δεδομένα. Εκεί που ήμασταν, από εκεί ξαναρχίζουμε να συζητάμε και για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα δεδομένα όμως τρέχουν και δημιουργούν πραγματικές πλέον διαστάσεις σε αυτή την το άλλο που έχει σημασία για να πληθήσω είναι ότι το συμμαχικό μας πλαίσιο ενισχύεται, ναι, ενώ υποβαθμίζεται λόγω των τριβών που παράγεται
από την Τουρκία το δικό της. Α, δεν τα βρήκε, δεν έχουμε καμία αντίδραση σε αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, από την Ρωσία που θα μπορούσε να πει εμένα με ενοχλεί. Θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό να θεωρούμε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές όντως ελληνικές και να λειτουργεί η Κρήτη με μια υπαλλοκρηπίδα και με μια ΑΟΣ που δεν αμφισβητεί ούτε η Λιβύη, και με τα δεδομένα που έχουμε τώρα με τη Λιβύη τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα, εφόσον παραιτήθηκε η επίσημη εξουσία και θα έχουμε τα αποτελέσματα στα τέλη του Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα θαλάσσια οικόπεδα που επαναλαμβάνω έχουν το μέγεθος της Πελοποννήσου, δηλαδή 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουμε στη συνέχεια βγάλει ακόμα μια άλλη θαλάσσια περιοχή που λέγεται Νότια της Κρήτης, την οποία θα έχουμε τον επόμενο διαγωνισμό, και εκεί πέρα δεν είχαμε καθόλου αντιδράσεις, και λέω πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καθόλου αντιδράσεις από την Τουρκία, ενώ υποτίθεται ότι κανένα από τα νησιά μας δεν θα έπρεπε να έχει υφαλοκρηπίδα, και όταν υπολόγισαν το μνημόνιο με τη Λιβύη δεν είχαν υπολογίσει ούτε τα Δωδεκάνησα ούτε την Κρήτη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη μία έχουμε μια χώρα που λέει παράλογα πράγματα και ουσιαστικά δεν τα ακολουθεί επί του πρακτέου, γιατί την εμποδίσαμε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και από την άλλη έχουμε εμείς που όχι μόνο απαντάμε ορθολογικά σε αυτά τα παράλογα, αλλά συνεχίζουμε να χτίζουμε και να παράγουμε ένα πλαίσιο και γύρω από την Κρήτη που είναι όλο και πιο ενισχυμένο, και το γεγονός ότι η κοινοπραξία ήρθε να ενημερώσει την περιφέρεια για ποια δεδομένα θα χρησιμοποιήσει και πώς θα γίνει ουσιαστικά όλο αυτό το πλαίσιο ερευνών σε επίπεδο σεισμικό για να ακολουθήσει το γεωτερητικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε σε ένα πρακτικό επίπεδο, γιατί όπως ξέρουμε λόγω του νόμου περί υδρογονανθράκων 2289 του 1995 είναι η περιφέρεια που είναι υπεύθυνη σε αυτό το επίπεδο, δεν κατεβαίνουμε πιο κάτω, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν θα βρεθεί κοίτασμα σε θαλάσσια περιοχή που αφορά την περιφέρεια, εδώ μιλάμε πιο πολύ για την Κρήτη, αλλά μην ξεχνάμε και την Πελοπόννησο, γιατί βέβαια το νοτιοδυτικά Κρήτης ουσιαστικά είναι νότια Πελοποννήσου. Όταν λοιπόν θα υπάρχει κοίτασμα, αυτό οι απολαβές του θα έχουμε 5% που θα πηγαίνουν στην περιφέρεια με ελεύθερο τρόπο, συν 20% με στοχευμένο τρόπο που αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης γύρω από το θέμα των υδρογονανθράκων και βέβαια του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει λοιπόν τι? Ότι φτάσαμε τώρα στο επίπεδο από έναν διαγωνισμό που είχαμε αρχίσει, που έγινε με έναν πολύ καλό τρόπο και είχαμε αυτή την κοινοπραξία στην περιοχή χωρίς να χτυπηθεί από άλλους, και ξέρουμε ότι το ΤΑΛ θα είναι operator και θα έχουμε και τα ελληνικά πετρέλαια μαζί. Τώρα φτάσαμε στο επίπεδο της ενημέρωσης σε επίπεδο περιφέρειας για το πώς θα διεξαχθούν αυτές οι έρευνες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται, γίνεται αυτή η παρακολούθηση χωρίς να το ξέρει κανένας. Ναι, δεν είναι κρυφό. Έγινε επίσημη ενημέρωση στην περιφέρεια Κρήτης, μας λέτε. Σωστά, σωστά. Ναι, δεν δόθηκε ευρεία δημοσιότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Μα αυτή την έννοια το λέω, και λέω ότι είναι κρίμα, γιατί τελικά δεν έχουμε μια ανάδειξη των καλών νέων. Είναι, ναι, θα ήταν τελικά, η πιο ηχηρή απάντηση. Είναι σαν να μην ξέρουμε ότι υπάρχει Ευαγγέλιο. Θα ήταν η πιο ηχηρή όντως απάντηση εάν το προτάσαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λιγερέ, εκτιμώ σε αυτό που λέτε. Και επικοινωνιακά δηλαδή, γιατί παίζεται το παιχνίδι το πολιτικό και με επικοινωνιακούς όρους. Άρα λοιπόν και επικοινωνιακά, ναι, είναι ηχηρό το μήνυμα. Επίσης ότι οι δύο χώρες, δηλαδή η Γαλλία και η Αμερική, έχουν όλο και περισσότερο κοινά συμφέροντα με την Ελλάδα, γιατί άμα ξαφνικά θεωρούσαν ότι πρέπει να κάνουν πίσω ή να προσπαθήσουν να βρουν κάτι, θα φαινόταν από τον τρόπο με τον... Θα φαινόταν αμέσως το πρόγραμμα, γιατί θα το καθυστερούσαν. Ακριβώς. Αυτόματα. Ακριβώς, αυτό έχετε δίκιο. Θα παίζαμε καθυστερήσεις τώρα, εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, σωστά, λέει ο Νίκος Λιγερός. Παρόλα αυτά και παρά τις εξηγήσεις που δώσατε, κύριε Λιγερέ, και επιχειρηματολογήσατε επί της φάσης στην οποία βρισκόμαστε τώρα, εγώ θα τη θέσω την ερώτηση, γιατί υποψιάζομαι
ότι υπάρχει ενδιαφέρον και στο γαλλικό τύπο, εμπλέκεται άλλωστε ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτήν την κρίση, έτσι, σε αυτήν την ένταση η οποία δημιουργήθηκε. Να ξέρετε όλο και περισσότερο, γιατί μπορεί αυτό να μην είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, αλλά σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Ακριβώς. Εντάξει. Άρα έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Γιατί η Exxon Mobil είναι Αμερικάνικη, η Total είναι Γαλλική, οι Αμερικανοί έχουν εκλογές φέτος, τον Νοέμβριο, και οι Γάλλοι θα έχουν σε 1,5 χρόνο. Άρα να ξέρετε ότι ήδη, και νομίζω το φαντάζεστε αυτό, αρχίζουν οι πολιτικές δυνάμεις να βάζουν μερικά πιόνια. Τώρα μιλάμε ήδη για τους υποψήφιους που θα είναι στην αριστερά και στη δεξιά στη Γαλλία για διάφορα πράγματα, πώς θα συμπεριφερθεί ο πρόεδρος. Και αυτό που ξέρει ο πρόεδρος είναι ότι έχει αποκτήσει μια πολύ καλή εικόνα σε εθνικό επίπεδο για το πώς χειρίζεται τα προβλήματα στο διεθνές, και ένα από τα παραδείγματα είναι η συμπεριφορά που έχει απέναντι στην Τουρκία και τον ρόλο που παίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, π.χ. ακόμα και με τον Λίβανο λόγω του ατυχήματος που πήγε εκεί πέρα, ξαναπήγε. Δηλαδή, οι κινήσεις που έκανε ουσιαστικά του φέρουν πόντους, και επειδή σιγά σιγά θα μπούμε σε μια εκλογική φάση που υπάρχει περίπτωση να είναι ξανά υποψήφιος, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τώρα που θα μειώσει τη στρατηγική του όσο αφορά το διεθνές επίπεδο, και τον συμφέρει εντελώς να έχουμε στο ενδιάμεσο και ξέρω εγώ καμία ανακάλυψη κοιτάσματος στην περιοχή από την Total, γιατί αυτό θα είναι μέσα στην προεδρική του θητεία και θα μπορεί να το αναδείξει την ώρα που μιλάμε για πανδημία, για δυσκολίες σε επίπεδο οικονομίας. Θα είναι πολύ καλό για τον Γάλλο πρόεδρο να πει: εμείς ταυτόχρονα βρήκαμε και ένα νέο κοίτασμα σε περιοχή της Ελλάδος, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί ξέρουμε ότι ενισχύει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό πεδίο δράσης, και αυτό θα είναι προς όφελός του ακόμα και για τις εκλογές. Και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί πολύ συχνά εμείς, επειδή είμαστε Έλληνες, λέμε ποιο είναι το όφελος για μας. Αυτό που έχει σημασία σε μια συμμαχία είναι να έχει όφελος και ο σύμμαχος για κάτι που κάνει με εμάς. Αν έχει και αυτός όφελος, τότε είναι πιο πιθανό να κρατήσει τη συμμαχία, ενώ άμα δεν έχει κανένα όφελος, μπορεί ξαφνικά να μετακινηθεί. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις δύο περιπτώσεις, και μιλάμε τώρα και για το διπλωματικό επίπεδο και για το πολιτικό με τις εκλογές και για το στρατιωτικό, και μπορώ να σας πω ότι στην ιδιοσιογραφία της Γαλλίας το γεγονός ότι η Ελλάδα θα πάρει 18 Ραφάλ το ανέδειξαν πάρα πολύ, γιατί είναι εντασό, γιατί θέλει να πει ότι είναι στρατηγική επαφή, θα είναι βέβαια και μια πώληση, άρα αυτοί από την πλευρά τους κοιτάζουν τι έχουν πουλήσει. Το γεγονός λοιπόν ότι το Ραφάλ αναδεικνύεται και σε αυτή την περιοχή που ξέρουν ότι υπάρχουν εντάσεις, είναι κάτι το πολύ θετικό, και ούτως ή άλλως, άμα το σκεφτούμε ακόμα πιο βαθιά, θα αντικαταστήσουμε τα μοιράζ που είχαμε τα πιο παλιά, θα βάλουμε τα Ραφάλ που έχει ο γαλλικός στρατός, και στη συνέχεια θα έχουμε και εντελώς καινούργια Ραφάλ παραγωγής αποκλειστικά για μας στην Ελλάδα, και θα έχουμε ταυτόχρονα και μία αναβάθμιση των F-16 από την πλευρά της Αμερικής που θα γίνουν Viper. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε αναβαθμιστεί με αυτές τις δύο χώρες, οι οποίες έχουν κάθε όφελος να πούν ότι έκαναν και αυτές τις πωλήσεις, ειδικά αυτή την περίοδο. Ναι, άρα λοιπόν λέει ο Νίκος Ολιγερός... Ηρεμήσα για τις φρεγάτες, καταλάβατε. Καλό το timing δηλαδή, και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις την προεκλογική περίοδο στην Αμερική, αλλά και την έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου στη Γαλλία για μας, μας λέει ο Νίκος Ολιγερός, εάν βεβαίως αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φαίνεται ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό επιχειρούμε να κάνουμε, κύριε Λιγέρη. Αυτό κάνουμε πάνω προς το παρόν. Τώρα ξέρω ότι αυτό το εάν αξιοποιήσουμε θα το δούμε. Απλώς δεν έχουμε κανένα όφελος για μας
να καθυστερήσουμε τις διαδικασίες από τη στιγμή που η κοινοπραξία το θέλει, από τη στιγμή που έχουμε τις δύο χώρες που λειτουργούν συμμαχικά με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο που αυτό δεν είχε γίνει στο παρελθόν, ειδικά με την Αμερική, γιατί όλες οι ανακοινώσεις που κάνει το State Department είναι πλέον ξεκάθαρες ότι ενοχλείται πάρα πολύ από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και όταν βλέπουμε ακόμα και την Τουρκία να λέει ότι αφού οι Έλληνες θα αγοράσουν τα Ραφάλ και θα ήταν καλό εμείς να αγοράσουμε Σουκόι, εντάξει, και αυτό ακόμα και αν δεν γίνει, μόνο και μόνο που το λένε, εφόσον έχουν βγει από το πρόγραμμα F-35 των Αμερικανών, σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι φεύγουν ακόμα πιο μακριά από το ΝΑΤΟ, άρα δύο νατοϊκές δυνάμεις μαζί με τη δική μας, γιατί να συμπεριφερθούν θετικά προς την Τουρκία από τη στιγμή που κάνει τέτοιες δηλώσεις? Άρα δεν έχουν όφελος ακόμα και για τους δικούς τους ανθρώπους και για τους ψηφοφόρους να μπουν σε μια διαδικασία που θα πρέπει να εξηγήσουν τι κάνουν. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές τα κράτη κάνουν οικονομικές συμφωνίες με τις οποίες οι λαοί τους δεν συμφωνούν επί του πρακτέου, αλλά επειδή βλέπουν ότι υπάρχει ένα οικονομικό όφελος, λένε εντάξει, ας το κάνουν και αυτό, αλλά δεν μας αρέσει. Εδώ είναι το αντίθετο. Εδώ αυτό αρέσει στους λαούς, γιατί είναι από την δημοκρατική πλευρά και όχι από την πλευρά της δικτατορίας της Τουρκίας. Έχει όφελος και οικονομικό, είναι συμμαχικό, αναδεικνύει τη δράση των δύο κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο και εμάς μας συμφέρει δίπλα από την Αμερικάνικη βάση, εκεί πέρα που μπορούν να γίνουν και ασκήσεις και που μπορεί να περνάει όποτε θέλει το αεροπλανοφόρο. Το ίδιο γίνεται και για την Κύπρο, τόσο για τους Αμερικανούς όσο και για τους Γάλλους, γιατί αυτό αμέσως βλέπουμε ότι έχει επιπτώσεις πάνω στην Τουρκία, και η Τουρκία εντελώς τυχαία, όταν το αεροπλανοφόρο της μίας ή της άλλης είναι στην περιοχή, αυτή δεν είναι στην περιοχή. Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια το έχετε εξηγήσει πολλές φορές και σε εμάς εδώ, κύριε Λιγερέ, για τον τρόπο εννοώ με τον οποίο είναι υποχρεωμένο να πορεύεται το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Πορεύεται πάντα βάσει του καταστατικού του και δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Το λέω γιατί είδαμε να γίνονται μυστήριες κινήσεις από πλευράς του στο πλαίσιο αυτής της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εγώ όμως θα ρωτήσω το εξής. Για ποιες μυστήριες κινήσεις? Αναφέρομαι στην τελευταία έτσι διαδικασία προσέγγισης την οποία επιχείρησε να κάνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ. Το θυμόσαστε εκείνο, με τα περίφημα έγγραφα τα οποία χρειάστηκε η Ελλάδα να αναδιπλωθεί, να διαψεύσει. Είχαμε κινήσεις οι οποίες πραγματικά ήταν απίστευτες. Ναι, είναι απίστευτες, αλλά μετά στο τέλος τι γίνεται? Στο τέλος διαψεύδουν αυτά που λειτουργήσαν σε επίπεδο επικαιρότητας και δημοσιογραφικά, και στην πραγματικότητα, στην παρούσα φάση, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να μην βλέπει ότι απομακρύνεται η Τουρκία από τους κόλπους του. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να μην βλέπει ότι απομακρύνεται η Τουρκία από τους κόλπους του. Και βέβαια το βλέπει, αλλά ξαναλέω ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει καν διαδικασία εξόδου από το ΝΑΤΟ, ούτε καν θελημένα. Σωστά. Δηλαδή δεν υπάρχει το ανάλογο από το άρθρο 50 που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο χρησιμοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, όσο δεν υπάρχει αλλαγή θεσμική στο ΝΑΤΟ και στο καταστατικό του, δεν μπορεί κανένας να πει σε μια χώρα να φύγει, ούτε μια χώρα μπορεί να φύγει από μόνη της. Το μόνο που μπορεί να κοιτάξει είναι το πολιτικό και το στρατιωτικό σκέλος ανάλογα με το τι θέλει να κάνει. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε αλλαγή θεσμική, προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, οι ισορροπίες που προσπαθούν να κρατήσουν δεν είναι τόσο να κρατήσουν την Τουρκία μέσα, είναι να μην παρατήσουν την Τουρκία στους κόλπους της Ρωσίας. Σωστό. Αυτό είναι. Άρα είναι, ας πούμε, θυμάμαι όπως κάνουν τα μικρά παιδιά όταν επιλέγουν ποιον θα είναι στην ομάδα τους, μερικές φορές επιλέγουν κάποιον όχι επειδή είναι τόσο καλός, αλλά δεν τον θέλουν στην άλλη ομάδα. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο.
Άρα, από τη στιγμή που ξέρουμε τώρα ότι η Τουρκία είναι εντελώς εξαρτημένη, ακόμα και οικονομικά, και αυτό θα είναι ακόμα και βαθύτερο, όλο και περισσότερο εννοώ, με την Ρωσία, ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το S-400, είχαν όμως ένα κόστος. Και τώρα μιλάμε ότι η βάση που είναι σεισμένη ουσιαστικά στο Ιδελίκ μπορεί τελικά να φύγει και η βάση από την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα. Αυτές δεν είναι κινήσεις που είναι ανούσιες. Άρα λέω απλώς ότι εγώ δεν άκουσα, ας πούμε, τον υπεύθυνο του ΝΑΤΟ να πει όχι, διαψεύδουμε ότι η αμερικάνικη βάση που είναι στην Τουρκία θα πάει στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπήρξε διάψευση, μα νομίζω αυτό το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Αμερικανικής Γενικής. Θα υπάρχουν και μερικοί κόπανοι, γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη, να μην πω πιο βαριά, που θα μας πούν, μα εμείς δεν θέλουμε άλλη αμερικανική βάση στην Ελλάδα, και θα τους πούμε μετά, δηλαδή την προτιμάτε στην Τουρκία. Μάλιστα. Τώρα, θα ρωτήσω... Να ξεχάσουμε και αυτά. Όχι, να τα βάλουμε και αυτά στη συζήτηση γιατί είναι υπαρκτά. Κύριε Λεγερέ, θα ρωτήσω το εξής. Πώς περάσαμε... Για τα θαλάσσια οικόπεδα που συζητήσαμε υπήρχαν και μερικές φωνές και μερικά κόμματα που είπαν ότι δεν πρέπει καν να κάνουμε διαγωνισμό για υδρογονάφκες και δεν πρέπει καν να κάνουμε εξόρυξες. Αλλά έχει ενδιαφέρον που τώρα που προχωράει το πρόγραμμα δεν ξαναπετάγονται να πούν ότι δεν είναι καλό, γιατί τώρα βλέπουν ότι συμμαχικά μας συμφέρει. Αλλά όλα αυτά εμένα μου θυμίζουν τους ανθρώπους που μας λένε θα ήταν καλό να μην είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τέλος πάντων, μια που είμαστε, να την αξιοποιήσουμε. Θα ήταν καλό να μην είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αλλά τέλος πάντων, αφού είμαστε, να το αξιοποιήσουμε. Και μετά είναι οι ίδιοι που νευριάζουν με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ακόμα και όταν κάνουν κυρώσεις, λέγοντας ότι δεν κάνουν αρκετές. Και λες, καλά ρε άνθρωποι, δεν θυμάστε τι έλεγες πριν μερικά χρόνια? Άρα επειδή εμείς δεν τα ξεχνάμε, τα αξιολογούμε και βλέπουμε πώς πορευόμαστε. Και χαιρόμαστε που η πατρίδα μας δεν ακολουθεί τέτοιες φωνές και συνεχίζει μια πορεία η οποία πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα και μας επιτρέπει να έχουμε συμφωνίες όπως είναι για τον αγωγό ΙΣΜΕΤ, όπως είναι οι οριοθετήσεις, να παίζουμε έναν σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί υπενθυμίζω, γιατί ξέρω σίγουρα ότι το θυμάσαι. Εμείς μιλούσαμε πρώτα μόνο για το Αιγαίο. Τώρα η Ελλάδα μιλάει για την Ανατολική Μεσόγειο. Σωστά. Και θεωρούμε εμείς οι Έλληνες ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Ναι, εδώ δεν καταφέρουμε να συζητήσουμε τι κάνουμε για το Αιγαίο επί του πρακτέου. Και τώρα εμείς μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε συμμάχους όπως είναι η Γαλλία, η Αμερική, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Πού ήταν αυτοί οι σύμμαχοι πριν μερικά χρόνια? Ήμασταν μόνοι μας, απομονωμένοι και είχαμε μόνο προβλήματα με την Τουρκία. Και τώρα εμείς είμαστε εκτός της κλασικής κακέρας με την οποία ασχολήθηκαν για τόσες δεκαετίες διπλωμάτες που δεν παρήγαν κανένα έργο στο Αιγαίο, και ξαφνικά χάρη στην ΑΟΣ, δηλαδή χάρη σε ανθρώπους που μας είπαν ότι θα ήταν καλό να κάνουμε κάτι για την ΑΟΣ, εμείς τώρα μιλάμε για την παρουσία και τις ενέργειες της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Άμα αυτό δεν είναι μια υπέρβαση και δεν είναι μια επιτυχία, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Ναι. Παρόλα αυτά, έχετε δώσει ήδη εξηγήσεις. Μη θεωρήσετε την ερώτηση που θα κάνω τώρα άκερη, ακριβώς επειδή δώσατε εξηγήσεις ή άστοχη ή αφελή. Θα την κάνω. Άκουσα, ξεκίνησε με το πάνω. Θα την κάνω. Φαντάζομαι πώς θα είναι την το κάνω. Και ρωτώ λοιπόν, πώς περάσαμε από τη φάση της συζήτησης για κυρώσεις προς την Τουρκία εξαιτίας της προκλητικότητάς της? Δεν έχει σταματήσει, κύριε Λιγερέ. Το Γιαβούς, ναι, βρίσκεται ακόμη εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Επιμένει, σωστά, μάχεται δυναμικά η Κύπρος, απειλεί με βέτο στις κυρώσεις για τη Λευκορωσία. Ναι, ρωτώ λοιπόν, πώς από τις κυρώσεις... Όχι απλώς ένα ναι. Πώς από τις κυρώσεις περνάμε στις διαπραγματεύσεις? Με ένα σεισμικό και τώρα όταν έφυγε λέμε απλώς ναι. Πώς έφυγε, ας πούμε, το Ρους Ρέις? Έφυγε επειδή είχε βαρεθεί και κουράστηκε? Όχι, το απέσυρε. Όχι, να τα λέμε αυτά, γιατί... μάλλον έχουμε ξεχάσει μερικά δεδομένα. Όταν κάνουμε αληθινές σεισμικές έρευνες, πόσο καιρό κάνουν
να κάνουν τα σεισμικά. Μιλάμε για μήνες. Όταν κάνουμε γεώτρηση, μιλάμε για 4 μήνες. Θέλετε να πείτε ότι ουσιαστικά έκοβε βόλτες το Ρουτ Ρέι στην περιοχή. Το Ρουτ Ρέι ξαναπήγε στη θέση του μετά από 35 μέρες, χωρίς να έχει κάνει αυτό που ήθελε, αλλά απλώς είχε την παρουσία του. Και ρωτάω, δεν είναι οι κινήσεις της Ελλάδος, δεν είναι οι κινήσεις στο συμμαχικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελικά του λένε κάνε πίσω, γιατί εμείς τώρα θα το συζητήσουμε και για τις κυρώσεις. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έκαναν ανανέωση Ναύτεξ και για τον Μπαρμπαρός, αλλά είναι πολύ πιο μικρή. Έκαναν ανανέωση Ναύτεξ για το Γιαβούς και αυτό είναι ακόμα πιο μικρή η Ναύτεξ. Ναι. Και δεν έκαναν ανανέωση για το Ρουτ Ρέι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε πίσω. Άρα, δέχομαι την ερώτηση τώρα. Ναι, λέω, πώς περάσαμε, το εξήγησε ήδη βέβαια ο Νίκος Ολιγερός ήδη, λοιπόν, πώς περάσαμε από τη συζήτηση για επιβολή κυρώσεων εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας, ήδη είπατε ότι αρχίζει να μειώνεται και η προκλητικότητα, να μαζεύεται δηλαδή από τις κινήσεις αυτές οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούσαν τις εντάσεις. Πώς φτάσαμε τώρα να συζητάμε προσέγγιση, έτσι. Τι περιμένουμε τώρα από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει και με μια εβδομάδα καθυστέρηση? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτό έλειπε, να περιμένουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, γιατί να περιμένουμε κάτι? Θα είναι το νούμερο 61. Σε 60 συζητήσεις δεν κάναμε τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι απλώς να λέμε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Αυτός ο διάλογος μπορεί να κάνει ακόμα άλλες 60 επαφές. Η Κύπρος επιμένει πάντως, κύριε Λιγέρε. Επιμένει, απειλεί με βέτο στις κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας. Επιμένει. Επιμένει μαχητικά. Δεν τυχαίο τώρα ότι είχαμε αναβολή της Συνόδου Κορυφής και δεν έγινε προφανώς μόνο εξαιτίας του εντοπισμού κρούσματος εκεί στο προσωπικό στην αίθουσα. Όχι, όχι καθόλου. Είναι και η Κύπρος μέσα που προκαλεί. Έγινε ακριβώς για τον κορονοϊό. Έγινε ακριβώς για τον κορονοϊό. Αυτό εδώ δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα, γιατί ξέρετε κάτι, εδώ αυτό που βλέπουμε και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, με όλα τα λάθη που γίνονται όταν τηρούμε τα μέτρα, με όλους αυτούς τους άσχετους και τους ζωγματικούς που έχουν προβλήματα ακόμα και με τις μάσκες, καταντάμε να έχουμε προβλήματα ήδη Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ ξέραμε ότι τα προβλήματα θα μας έρθουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δηλαδή έχουμε ήδη, όχι ουρά του φαινομένου, έχουμε κεφάλι πριν έρθει το κεφάλι. Επειδή έχουμε ακέφαλους και ανεγκέφαλους που δεν μπορούν να συμπεριφερθούν με έναν πρακτικό τρόπο. Ρωτάω τώρα, δηλαδή έπρεπε να έχουμε εμείς κρούσματα στο Άγιον Όρος για να καταλάβουμε ότι δεν βοηθάει να μην τηρούμε τα μέτρα? Δηλαδή έφταιγαν σε κάτι οι καλόγεροι που πρέπει να δέχονται τους επισκέπτες και αυτοί δεν τηρούν τα μέτρα? Είναι μερικοί που είναι περήφανοι να πηγαίνουν σε ένα μοναστήρι και να μην τηρούν τα μέτρα. Δέχομαι αυτό που λέτε. Είναι ο καλόγερος που θα τους πει. Δέχομαι αυτό που λέτε, αλλά επαναφέρω στη συζήτηση τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, η οποία επιμένει με βέτο για τις κυρώσεις. Μα έχει η Κύπρος να επιμένει όσον αφορά τις κυρώσεις, εφόσον το Γιαβούς είναι ακόμα μέσα στην ΑΟΣ. Εφόσον το Μπάρμπαρος είναι ακόμα εκεί. Άρα τι επιμένει? Και βέβαια θα υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις και είναι λόγω της φοβίας αυτών των κυρώσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο ενδιάμεσο η Τουρκία έχει προβλήματα και η ίδια με τον κορονοϊό, εντάξει. Γιατί τώρα δεν μιλάμε. Εμείς όταν μιλάμε για τα δικά μας κρούσματα, είναι το ανάλογο στην Τουρκία για τους δικούς τους νεκρούς. Άρα έχουν προβλήματα με τον κορονοϊό, ενώ έλεγαν ότι ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι η καλύτερη χώρα στον κόσμο είναι η Βόρεια Κορέα, εφόσον δεν έχει καθόλου κρούσματα και ούτε ένα νεκρό, εφόσον δεν ανακοινώνει τίποτα. Σωστή. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία δεν τα καταφέρει σε αυτό το επίπεδο. Βλέπουμε επίσης ότι η τουρκική λίρα σπάζει κάθε μέρα νέο ρεκόρ ισοτιμίας με το ευρώ και το δολάριο και δεν τα καταφέρνει καθόλου ο Ερντογκάν σε αυτό το σημείο. Άρα, γιατί να μην κάνει αυτό η Κύπρος, η οποία η μόνη προστασία της, χάρη στις ιδέες του Κρανιδιώτη, είναι νέες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, και να λέει ας γίνουν αυτές οι κυρώσεις και μέσα σε αυτές τις κυρώσεις έχουμε και οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Άρα γιατί να μην επιμένει? Και βέβαια, πολύ καλά κάνει και επιμένει. Και θα έπρεπε και εμείς να επιμένουμε, και όχι μόνο στην ιδιοσιογραφία από τη στιγμή που έφυγε το Ρουτ Ρέι, να μην μιλάμε πια για τις τουρκικές παραβιάσεις ενώ γίνονται στην Κύπρο.
Γιατί ξέρετε, εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι λένε πολλοί ότι είναι. Εδώ ήθελα να φτάσουμε, κύριε Λίγκα. Λένε πολλοί ότι είναι Έλληνες, αλλά είναι Έλληνες μέχρι τα όρια της Ελλάδος. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι Έλληνες, φίλοι μας, δικοί μας άνθρωποι που είναι στην Αμερική ή στην Αυστραλία, ανησυχούν περισσότερο για το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο από το τι γίνεται από Ελλαδίτες σε σχέση με την Κύπρο. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Άρα μετά μιλάμε για είμαστε σε ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα, ότι είμαστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ότι κάνουμε συμφωνίες. Δηλαδή τι κάνουμε συμφωνίες? Κάνουμε συμφωνίες μόνο όταν μας συμφέρει και μόνος έχει πρόβλημα δεν μπορούμε να κάνουμε? Εμείς ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα πρακτικό, γιατί δεν βγάζουμε ναύτεξ στις περιοχές της Κύπρου? Δεν έχουμε δικαίωμα? Και βέβαια έχουμε δικαίωμα, όπως έχει δικαίωμα και η Τουρκία όταν είναι μόνο στρατιωτικές. Ρωτάω, έβγαλε ποτέ η Ελλάδα ναύτεξ για να εμποδίσει την ναύτεξ της Τουρκίας όπως το κάνει η Ελλάδα στην Ελλάδα? Είναι τόσο εύκολο, γιατί και εκεί μου είναι καθαρά τυπικό. Δηλαδή βγάζουμε μια ναύτεξ, λέμε αυτή η περιοχή δεσμεύεται, θα κάνουμε ασκήσεις, ρε παιδί μου. Ωραία. Και όταν βγάλαμε εμείς κοινές ασκήσεις και κάναμε και με τους Γάλλους και στην Κύπρο κτλ., εκεί πέρα δεν ήρθε κάποιος από την Τουρκία μέσα. Αντιθέτως, εμείς την άσκηση την κάναμε την ώρα που έλεγαν ότι είχαν δικιά τους ναύτεξ. Αλλά λέω, γιατί μερικές φορές δεν βγάζουμε την ναύτεξ από πριν, εφόσον βλέπουμε ότι πάμε για ανανέωση? Και το άλλο είναι ότι όταν μιλάμε για την Κύπρο και λέμε ότι η Τουρκία βγάζει ναύτεξ, έχει ενδιαφέρον που δεν λέμε ότι ταυτόχρονα η ναύτεξ της καταπατά και τη Συρία και τον Λίβανο, ενώ υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Άρα λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, και βέβαια η Κύπρος πρέπει να το κάνει, αλλά πρέπει και εμείς να την ενισχύσουμε και αυτές οι κυρώσεις να λειτουργήσουν. Και όταν μιλάμε λοιπόν για την άτυπη συνάντηση, θα είναι άλλη μια άτυπη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα, όπου θα πάμε μόνο και μόνο για να συνομιλήσουμε, για να πούμε την αλήθεια. Είναι ακριβώς οι ίδιες τεχνικές που κάνουμε και με τα Σκόπια, γιατί πολύ απλά λέμε ότι πάμε, μετά αργούμε, μετά αλλάζουμε τη σύνθεση της Επιτροπής και τελικά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Αλλάξαμε όλη την Διπλωματική Επιτροπή που θα συνομιλεί με την Τουρκία, κρατήσαμε μερικούς παλιούς που έχουν, ας πούμε, μια μορφή διπλωματικής μνήμης, και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο με ανθρώπους που δεν ήταν του τομέα πριν μερικά χρόνια. Και τελικά τι θα κάνουμε? Θα στείλουμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία, θα στείλουμε νέα δεδομένα, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη όταν θα πάμε με το τρένο και θα πάμε να πούμε ότι συζητήσαμε. Ωραία. Αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, λέτε τώρα, το διευκρίνησε. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Τι είπε? Έδωσε διευκρινήσεις. Συνομιλίες, λέει, όχι διαπραγματεύσεις. Θα συζητήσουμε. Αυτό ακριβώς είπε, που λέτε τώρα. Πιο λαϊκά. Πάμε για καφέ. Νομίζω όταν είναι... οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πάμε για καφέ, είναι για να συζητήσουμε. Και άμα τους πείτε μετά, δηλαδή ποιο ήταν το αποτέλεσμα που πήγατε για καφέ, το αποτέλεσμα είναι ότι ήπιαν καφέ. Θα δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Εγώ πάντα είμαι, ξέρετε ότι και οφείλω να είμαι επιφυλακτική, να δούμε τι θα γίνει. Αν και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας σήμερα δείχνει και πού πάμε και πού βρισκόμαστε. Αυτό είναι το καταλυτικό. Αυτό μεγαλώνει την Ελλάδα, αυτό την καθιστά ασφαλές, το γεγονός ότι δεν έχουν επηρεαστεί οι συμμαχίες της και οι οικονομικές και οι υπόλοιπες που έχουν αναπτυχθεί ακριβώς εξαιτίας αυτών που ξεκινήσαμε με τη ΣΑΟΣ, εξαιτίας της προκλητικότητας της τουρκικής. Ωραία, τώρα με ειδοποιούν ότι κάποιος... Τώρα να ενισχύσω τις θέσεις της επιφυλακτικότητας, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που θα κάνουμε τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και όχι στην Άγκυρα. Γιατί? Μου αρέσει πιο πολύ η περιοχή, ρε παιδί μου. Στην Κωνσταντινούπολης, τι θέλω να πω. Και εμάς τους στρατιώτες μας αρέσει. Εμείς θεωρούμε ακόμη αυτόν βάση ιστορίας προάστια Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία να πει ότι έχει το πάνω μέρος. Θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, αν είχε γίνει μια πρόταση, ελάτε στην Άγκυρα να συζητήσουμε. Ναι. Και εμείς να τους λέμε, όχι, όχι στην Άγκυρα, εμείς προτιμάμε στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, καταλαβαίνω που το πάει. Πάλι πηξίδα ιστορία είναι για τον Νίκο το Λιγερό. Μήνυμα στέλνει τώρα πάλι. Έχει προσθεθεί κάποιος φίλος στην παρέα μας, με ειδοποιούν τώρα, κύριε Λιγερέ. Μαζί ναι. θα τον... Ναι. Ναι, μπρος. Η Ελένη. Είναι η Ελένη. Καλημέρα. Νομίζω ότι δεν θα σας ανακαλύψω, ε. Κάποια φίλη λοιπόν είναι. Να ξέρεις, Ελένη, δεν μας ανακαλύπτει σε κάθε συνομιλία. Αλλά τέλος πάντων, μ' άρεσε το διακριτικό κάποιος φίλος και τελικά είναι. Δεν ήξερα ποιος είναι κοντά μας. Μαζί σας κι εγώ καλημερίζω τη φίλη Ελένη Χατζηγεωργίου, η πρόεδρος του Συνομιλίου. Πολύ καλά τα λες. Πράγματα για την Κύπρο, γιατί θα είχε γίνει μπουρλότο. Εγώ σίγουρα έχω γίνει μπουρλότο. Δεν μπορεί Έλληνας δημοσιογράφος να γράφει σε μεγάλη εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, μια εφημερίδα που στην εφταετία εμείς την παίρναμε ότι ήταν αντιστασιακή εφημερίδα, τα Νέα, να γράφει ο κύριος Κανέλης ότι η Κύπρος προκαλεί προβλήματα στην Ελλάδα και δεν έχουμε δικαίωμα εμείς οι Ελληνοκύπροι να ασκήσουμε βέτο. Τι λέει ο κύριος? Έχει πάει ποτέ στην Κύπρο? Γνωρίζει ότι το 37% του κυπριακού εδάφους το καταπατά παράνομα η Τουρκία μετά την τουρκική εισβολή? Γνωρίζει ότι έχουμε αλλίωση των κατεχομένων? Γνωρίζει ότι έχουμε 200.000 πρόσφυγες? Ότι έχουμε 1.619 εγνωμένους? Ότι έχουμε χιλιάδες νεκρούς? Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος? Μάλιστα. Μην ξεχνάτε τους εγκλωβισμένους. Και τους εγκλωβισμένους, οι οποίοι ήταν 25.000, και πώς είναι, Νίκο μου, σήμερα? Ω, καλά. Απ' την καλοπέρασε στην αγκαλιά του Ατσίλα. Και μιλάει ο κύριος για δικαιώματα. Ευρωπαίοι δεν είμαστε? Συζητάμε για τα δικαιώματα των Λευκορώσων και δεν συζητάμε για τα δικαιώματα των Κυπρίων? Γιατί? Τι είμαστε εμείς, πολίτες β' κατηγορίας? Όχι, δεν είμαστε. Το σχέδιο ανάλογα μας κάνουν πολίτες β' κατηγορίας. Το οποίο σχέδιο ο κύριος μας βρίζει κιόλας. Εντάξει, τώρα είναι άλλο αντικείμενο, Ελένη. Ελένη. Αλλά δημιουργήσουμε τώρα την Ελένη Χατζηγεωργίου. Ελένη Χατζηγεωργίου, πρόσεξε λίγο. Δημοκρατία, έχουμε ελευθερία του τύπου. Ο καθένας κάνει τις αναλύσεις του, φτάνει σε κάποια συμπεράσματα. Αντιλαμβάνομαι την οργή και το θυμό σου και την αγανάκτησή σου. Σημασία έχει το διατάφτα. Το κάνει και επιμένει μαχητικά. Αυτό λέγαμε και με τον δάσκαλο, τον Νίκο το Λιγερό τώρα. Το κάνει και επιμένει μαχητικά η Κυπριακή Δημοκρατία. Και ορθώς το πράττει. Έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει. Θα το κάνει, προσέξτε, όταν θίγονται αυτό. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το κάνει η Βουλγαρία τώρα. Διαβάζω στον τύπο το βουλγαρικό που θα έρθει προς συζήτηση στα πλαίσια της ανταξιακής διαδικασίας το θέμα των Σκοπίων, για το, θα βάλει βέτο για τη μακεδονική γλώσσα. Ποια η Βουλγαρία θα το κάνει αυτό? Είναι δικαίωμά της να το κάνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει αυτά τα δικαιώματα τα ευρωπαϊκά από καμιά χώρα μέλος. Με αυτό προσπάθησε να κάνουμε σε εκεί με το σχέδιο Ανάν. Αυτό δεν προσπάθησε να κάνουμε το σχέδιο Ανάν, να έχουμε... Είναι ένα δικαίωμα το οποίο φαίνεται ότι η Κύπρος θα το ασκήσει. Για να δούμε και πού θα καταλήξει. Να βάλουμε όμως το δάσκαλο στη συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία για να ενισχύσουμε και την Ελένη, χωρίς να νευριάζουμε, ξέρω ότι νευριάζει η Ελένη, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, Ελένη, για να σε θέσω και σε σένα, εγώ είμαι πειραχτήρι με όλες. Πες μου ένα πράγμα, προτιμάς να γράφει αυτός σε αυτή την εφημερίδα και η Κύπρος να συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία και να έχουμε κυρώσεις, ή προτιμάς να μην το γράφει αυτός σε αυτή την εφημερίδα και η Κύπρος να μην κάνει τίποτα? Εγώ τώρα, Νίκο, με κοροϊδεύεις? Είναι δυνατόν να προτιμάω το δεύτερο? Για το όνομα του Θεού. Φυσικά πρωτίστως έχει αξία και σημασία η αντίσταση της Κύπρου. Λέω πολύ απλά, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται θεσμικά δεν είναι μια δημοσίευση σε μια εφημερίδα από κάποιον. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει μόνο τους αναγνώσεις τους. Και μετά θα πρέπει να το ξαναμαζέψουν και να διευκρινίσει η εφημερίδα ότι δεν είναι η άποψή μου. Δικό τους πρόβλημα είναι αυτό. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει όμως. Το δικαίωμα είναι, κύριε Λιγερέ, ο καθένας έχει την άποψή του. Τη διαδικασία και αυτή να μπορεί να υλοποιήσει το όραμά της και να αξιοποιήσει τις κινήσεις που έχει κάνει ο Κρανιδιώτης, ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, έτσι ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόρριψη του σχεδίου Ανάν το 2004, να είναι ακόμα και στην Ευρωζώνη
το 2008 να έχει πάρει σε κάποια φάση και την Προεδρία η Κύπρος και να μπορεί τώρα να κινείται με αυτόν τον τρόπο, να έχει δημιουργήσει και μια γαλλική βάση στην Πάφο, κάτι που ήταν εντελώς αδιανόητο, να μιλάμε για άρση εμπάργο από τους Αμερικανούς για το 2021. Αυτή είναι η Κύπρος. Αυτή η Κύπρος, εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί πολύ σωστά και ξέρεις πόση επιφυλακτικότητα είχαμε και για το θέμα της Προεδρίας λόγω του παρελθόνος. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτό που κάνει τώρα η Προεδρία της Κύπρου είναι πολύ σημαντικές κινήσεις, πολύ στρατηγικές και αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα τώρα ότι γράφει όποιος να είναι σε οποιαδήποτε εφημερίδα και να έχει μεγάλη πέραση ή όχι, και να ξέρετε ένα άλλο πράγμα, Ελένη μου, επειδή τώρα είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, τώρα οι εφημερίδες που έχουν μεγάλη πέραση και βγάζουν πολλά φύλλα, αν ήξερες πόσοι αδιαφορούν, γιατί πολύ απλά οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα διαβάζουν πρώτον πολλές εφημερίδες και όλες το διαδίκτυο. Μάλιστα. Εντάξει, άρα τώρα τα φύλλα που βγάζει κάθε μία, σιγά σιγά θα τους πούμε ότι έχω μια τέτοια στάση για το τι λέει ο X δημοσιογράφος, γιατί θα πρέπει να προσέχει και τι λέει. Από πίσω είναι ένας ολόκληρος λαός ελληνικός, έτσι. Και όταν θίγεις τον ελληνικό λαό της Κύπρου, είναι σαν να θίγεις τον ελληνισμό ολόκληρο. Εντάξει, ένα αυτό. Απολύτως. Δεύτερο, έχω απέτηση σαν Κύπρια, Ελληνίδα της Κύπρου, σαν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πρωτίστως και σαν πολίτης της Ελλάδας. Τόσα χρόνια δουλεύω εδώ και τροφοδοτώ το ελληνικό κράτος, έτσι το στηρίζω. Λοιπόν, έχω την απέτηση η Ελλάδα σαν κράτος να στηρίζει την Κύπρο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ συμφωνούμε. Αλλά αυτό που έλεγε η Κυριακή από την αρχή, των δικαιωμάτων έχει δίκιο, των Ελλήνων, η απέτηση που έχεις είναι ουσιαστικά ότι είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτές τις απαιτήσεις και αυτές τις κυρώσεις, γιατί είναι αυτό που προβλέπεται και είναι το δικαίωμά της. Και δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα όπως θα μπορούσε να το κάνει τώρα και η Βουλγαρία που λέγαμε για τα Σκόπια, για το θέμα της γλώσσας. Αυτό που έχει σημασία είναι να περάσουν αυτές οι κυρώσεις, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πριν καν περάσουν αυτές οι κυρώσεις, ήδη η Τουρκία μειώνει το πρόγραμμά της σε σχέση με το τι έλεγε, και π.χ. ακόμα και το Horus Reis που το έβαλε πίσω, δεν είναι, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να το πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ και να πει: εγώ παιδιά, όσο αφορά την Ελλάδα, έκανα ένα βήμα πίσω, ας κάνουμε συνομιλίες, αλλά το στέλνω στην Κύπρο. Αυτό εδώ δεν το έκανε. Λέω λοιπόν ότι και βέβαια η Κύπρος θα πρέπει να συνεχίσει δυναμικά και βέβαια πρέπει να έχει την υποστήριξη της Ελλάδας, ειδικά για λόγους ελληνισμού, αλλά γενικότερα είναι ένα δικαίωμα που απέκτησε λόγω της ευρωπαϊκής της πια υπόστασης, το 2004, και χάρη στο γεγονός ότι απέριψε το σχέδιο Ανάν και αυτό της επιτρέπει να είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Οπότε ό,τι και να λέει ο καθένας από εκεί και πέρα, έτσι, ισχύει η πραγματικότητα και τα δεδομένα που είναι αυτά. Το θέμα δεν είναι μόνο τι λέει ο καθένας, ο κάθε ίξι δημοσιογράφος, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι δικαίωμα και του καθενός να έχει άποψη, δεν μπορείς να το στερήσεις. Θα έπρεπε πρωτίστως να απαιτήσει από την Τουρκία, αν δεν θέλει να της επιβάλλουν μέτρα, να αποσύρει τα πλοία της από την Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό είναι το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό είναι αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελένη μου. Αυτό είναι το αίτημα, Ελένη μου. Το ξέρω. Ωραία. Το αίτημα αυτό έπρεπε να το κάνει η Ευρώπη, όχι εμείς, σαν Κύπρος. Εντάξει, τώρα. Πρωτίστως η Ευρώπη έπρεπε να μιλήσει, άμα ενδιαφέρεται για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κράτος. Όχι, όχι, όχι. Ελένη, έκανες λάθος βήμα. Άρα σου υπενθυμίζω ότι η ΑΟΣ είναι μια εθνική οντότητα και αν το κράτος δεν ζητάει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν το δικαίωμα να το ζητήσει αυτό που λες. Διότι κανένας δεν έχει δώσει δικαιοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χειρίζεται την ΑΟΣ του. Άρα, άμα ήθελε, ας πούμε, εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα, να υπάρχει κανένα μέσα και να μην λέει τίποτα, θα έχει το δικαίωμα και δεν θα λέγει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά αυτό που προβλέπεται από αυτή τη διαδικασία είναι ότι το κράτος μέλος
απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή μπορεί να βγάλει κυρώσεις εναντίον του κράτους που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Δεν μπορεί να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμφωνήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν ζητήσαμε αυτό το πράγμα, Νίκο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Κύπρος. Το ζήτησε η Κύπρος, βεβαίως το ζήτησε. Αυτό σου λέω. Άρα είναι η Κύπρος που το ζητάει, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να το ζητήσει. Όπως και η Ελλάδα το ζήτησε όταν δεχόταν τις προκλήσεις με τον Ευρωπαϊκό. Ακριβώς το ίδιο. Είναι πάνω από το κράτος μέλος που το ζητάει, όπως θα το ζητήσει, ας πούμε, και η Βουλγαρία. Δεν θα είναι ποτέ ένα αίτημα που θα γεννιέται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υπάρχει παρέμβαση κράτους μέλους. Απλά είναι τα πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται και ο θυμός και η αγανάκτηση. Η Κύπρος κινείται πολύ δυναμικά, κινείται εξαιρετικά δυναμικά. Για την Κύπρο. θα μου επιτρέψει η Ελένη να πω, ειδικά το τελευταίο διάστημα μας εκπλήσει ευχάριστα. Η Ελένη, άμα δεν έχει θυμό και άμα δεν έχει αγανάκτηση, δεν θα ήταν η Ελένη. Σωστό. Αυτή είναι η ταυτότητα. Εδώ διαμαρτύρεται, λέει ο Ερντογάν, για το σταυρό που βάλανε στη Βίσα. Σε ελληνικό έδαφος. Σήκωσαν οι άνθρωποι ένα σταυρό. Καλός ή κακός ήθελε να σηκώσουν το σταυρό, το σήκωσαν. Του κύριου Ερντογάν, τι λόγο του πέφτει. Ελένη, στη Νέα Βίσα. Και διαμαρτύρεται ο κύριος Ερντογάν που έχει υψώσει δυο σημαίες τεράστιες στον πενταδάχτυλο και τις πληρώνουμε εμείς Ελληνοκύπροι τόσα χρόνια να τις φωτίζει. Για να μας δηλώνει ότι εδώ είμαι και κατέχω τον τόπο σας. Τέλος πάντων, εντάξει, Ελένη, τώρα βάζουμε μέσα και. Θέλω να λες Νέα Βίσα και όχι Βίσα, γιατί όταν ξεχνάς το νέα, ξεχνάς το παρελθόν, το οποίο μπορεί να γίνει. Δεν καθόλου, Νίκο. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Γιατί ξέρεις, εγώ τη Νέα Βίσα την έχω περπατήσει με τα πόδια όλη. Έχω δουλέψει εκεί πάνω. Το φαντάζομαι, αγάπη μου, αλλά ξαναλέω, γιατί ήταν και μερικοί που μας έλεγαν να μην λέμε πια Ορεσιάδα, να λέμε Ορεσιάδα. Αλλά εγώ δεν έχω δει κανέναν από αυτούς να λέει ότι θα πρέπει τη Νέα Υόρκη να τη λέμε Υόρκη. Ωραία, λοιπόν, Ελένη μου. Ωραία. Νομίζω ότι... Καλή συνέχεια να έχετε. Σε ευχαριστούμε πάντως. Χρωμάτισες όμορφα την εκπομπή. Μαζί είμαστε, Ελένη. Μαζί είμαστε, Ελένη. Το ξέρω ότι είμαστε μαζί. Ναι, και δεν είναι λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα μαζί τώρα. Διάφορα άντρα που είναι μόνο και μόνο φτιαγμένα για να σε εκνευρίσουν. Αλλά είναι καλό να το λες επίσημα και χαίρομαι που το επιτρέπει και το ραδιόφωνο να εκτονώνεται η Ελένη και να ακούν και οι άλλοι μια φωνή γνήσια της Κύπρου που ζει στην Ελλάδα και συνεχίζει τον αγώνα τόσα χρόνια γιατί το έχει ζήσει πάνω στο πετσί της. Απλώς να ξέρεις, Ελένη μου, επειδή το έζησε από το 1974 έως το 2004 δεν νομίζω να ήσουν και πολύ ευχαριστημένοι. Από το 2004 και μετά νομίζω ότι σε έχω δει να χαμογελάς κάπου κάπου. Έτσι. Κυπροθρακιώτισσα έχει γίνει η Ελένη Χατζηγεωργίου και ρε Λιγερέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι το ανάλογο του Σπάρτακου. Έτσι. Και είναι, βγάζει πραγματικά έτσι αυτή τη δυναμική και από τις δυο τις αυτές ταυτότητες τις οποίες υπεραγαπά. Και είναι και μέλος της οικογένειας του Δημοτικού Ραδιοφώνου, είναι παραγωγός μας εδώ. Μας γνωρίζει μέσα από τις εκπομπές της, την παράδοση και την ιστορία της Κύπρου. Αλλά είναι ικανή επίσης να κάνει καινοτομίες και να οργανώνει γεγονότα που μετά ανακαλύπτουμε ότι είχε νόημα να γίνουν. Λοιπόν, όταν ομαλοποιήθηκε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ελένη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Κοκκινίζω, δεν χρειάζονται άλλα. Σε ευχαριστούμε, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέτε. Και λιγότερος εκνευρισμός. Καθένας είναι ελεύθερος να γράφει ό,τι θέλει και είναι και δικαίωμά του. Όταν υπάρχουν όμως επιχειρήματα. Όταν υπάρχουν επιχειρήματα. Όταν είναι φυγόμενος. Και δεδομένα, εντάξει. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς στην εφημερίδα και να το κάνεις αυτό, αν θέλεις. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς. Κανένα δημόσια. Δίνει και το δικαίωμα της βλακείας και άλλα δικαιώματα που αρχίζουν με μη. Γιατί ο καθένας μπορεί να εκφραστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε στη συνέχεια να απορρίψουμε την θέση του εφόσον δεν είναι ορθολογική. Σωστό. Τώρα, λοιπόν, αποδεσμεύουμε την Ελένη. Την ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Να σε την ιδιαίτερη, πραγματικά. Κύριε Λιγερέ, έτσι πριν κλείσουμε και νομίζω ότι ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα η σημερινή μας συζήτηση, όπως κάθε φορά, θα ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο διάστημα, υποψιάζομαι και αυτό δεν το κάνετε τυχαία, ασχολείστε με την ιστορική διαδρομή αλλά και την γεωστρατηγική σημασία της Τράκης. Αυτό γιατί τώρα το επαναφέρετε?
Ναι, δεν είναι μόνο μια ουσιαστικά επαναφορά μνήμης. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τεχνικά είναι μια ανακατασκευή ή ακόμα και μια αναθεμελίωση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν είμαστε χαρούμενοι γιατί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσει, ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό ακολουθεί μια πορεία που έχει σχέση και με την ιστορία. Το άλλο που με ενοχλεί είναι ότι χρησιμοποιούμε εκφράσεις οι οποίες, όπως έλεγε τώρα και η Ελένη, η δύναμη της συνήθειας, να θυμόμαστε ότι η συνήθεια σκοτώνει τη σκέψη, θεωρούμε εμείς ότι είναι πολύ λογικό να λέμε κατεχόμενα και να αναφερόμαστε στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Να ξέρεις, Κική μου, πριν μερικά χρόνια μόνο, και υπάρχουν ακόμα μερικοί που τα λένε, δεν τα λένε κατεχόμενα. Ξέρεις πώς τα λένε? Πώς? Τα τουρκικά. Ναι. Άρα χρειάστηκε ολόκληρος αγώνας για να καταφέρουμε να επαναφέρουμε τη λέξη και την έκφραση κατεχόμενα, που αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που είναι κατεχόμενα υπάρχει ένας στόχος να απελευθερωθούν. Αυτό που με ενοχλεί με τις ορολογίες που χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα στη Θράκη, και αν πρόσεξες εγώ πάνω τι λέω Θράκη, δεν λέω κάτι άλλο, είναι ότι ξεχνάμε πότε γεννήθηκαν άλλες έννοιες. Άρα λέω απλώς ότι όταν το μελετάμε ιστορικά, βλέπουμε, ας πούμε, ότι αυτό που ονομάζουμε Ανατολική Θράκη δεν υπήρχε πριν το 19ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε πολύ πιο εντατικά τον 20ο. Ναι. Όταν έχουμε ανθρώπους που μας εξηγούν ότι η Ανατολική Θράκη είναι επίσης και η Ευρωπαϊκή Τουρκία, αυτή η αηδία που είναι καθαρά γεωγραφική δεν έχει κανένα νόημα ιστορικό. Και γι' αυτό έλεγα, και μάλλον θα πρέπει να διάβασες κάτι τέτοιο, άρα δεν διαβάζετε μόνο τα νέα, διαβάζετε και άλλες εφημερίδες, είναι ότι στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα επί τουρκοκρατίας θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να λέγεται Ελληνική Τουρκία. Ναι, δεν είναι άδικο αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα το άκουγε ο Κολοκοτρώνης. Ωραία ιστορική προσομοίωση τώρα μας κάνει εδώ ο Νίκος Ολυγερός. Ναι. Μάλιστα. Αλλά λέω απλώς ότι, και βέβαια υποτίθεται, γιατί ξέρεις, ακόμα και στα θέματα των γενοκτονιών προσπαθούν να μας εξηγήσουν π.χ. ότι υπήρχαν Οθωμανοί Έλληνες. Και έχει ενδιαφέρον γιατί δεν χρησιμοποιούν την έκφραση Έλληνες Οθωμανοί, αλλά λένε Οθωμανοί Έλληνες. Τώρα λοιπόν μας λένε και για την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Ήθελα απλώς να επισημάνω ότι αυτό που κατέχει η Τουρκία στην Ευρώπη είναι το 3% του εδάφους. Το 3%. Χάρη σε αυτό το 3% που έχει αρπάξει στην Ελλάδα, η Τουρκία λέει ότι μπορεί να παίξει ευρωπαϊκά. Και ρωτάω, βλέπουμε καμία συμπεριφορά της Τουρκίας να είναι ευρωπαϊκή και δεν το ξέρουμε? Και λοιπόν, συνεχίζω λέγοντας, η Θράκη είναι μία οντότητα η οποία, όπως είναι η Μακεδονία, όπως είναι η Ήπειρος, όπως είναι η Θεσσαλία, έχει μία ιστορική διαχρονική οντολογία και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μία χρονοστρατηγική έννοια, ενώ η Ανατολική Θράκη π.χ. είναι καθαρά ένα πολιτικό τέχνασμα. Αν το ξέρουμε αυτό, θα αποφύγουμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Και σαν εγώ και πάρα πολύ όταν συνεχίζουμε να μιλάμε για την Ανδριανούπολη. Και γι' αυτό έλεγα για το θέμα της νέας βίσας. Ναι. Άρα είναι καλό να λέμε τις ονομασίες που είναι οι γνήσιες, να διατηρήσουμε τη μνήμη μας, γιατί όταν έρχονται, ας πούμε, γεωγράφοι του κενού και μας περιγράφουν μόνο την γεωγραφία, λες και είναι απλώς ένα τοπίο και δεν είναι τόπος και δεν είναι χώρα, αλλά είναι μόνο χώρος, αυτό τώρα σβήνει τη μνήμη μας. Άρα λέω ξανά, όταν η Ανδριανούπολη ήταν πρωτεύουσα της Θράκης, ήταν πρωτεύουσα της Ανατολικής Θράκης? Όχι. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη Μακεδονική Δυναστεία, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την εποχή στο Βυζάντιο αυτό που λέμε Μακεδονική Δυναστεία γεννήθηκε στη Θράκη. Όταν λοιπόν τώρα μιλάμε για πράγματα, γιατί είμαστε 100 χρόνια μετά τη συνθήκη Σευρών, θα ήταν καλό να καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα τα δεδομένα που έχουμε στη Θράκη είναι ότι έχουμε ένα κομμάτι που είναι ελεύθερο
και γι' αυτό χαίρομαι που υπάρχει και εφημερίδα που λέγεται Ελεύθερη Θράκη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν διαβάζεις Ελεύθερη Θράκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κατεχόμενη. Μάλιστα, υπό αυτή την έννοια. Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα κατεχόμενα είναι του μυαλού μας. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, εγώ μπορώ να πω το εξής. Μετά τη μάχη της Καλλίπολης, τα μεγαλύτερα κημητήρια της Τουρκίας βρίσκονται στην ασιατική πλευρά και δεν είναι στη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Και υπενθυμίζω απλώς ότι τη Χερσόνησο της Καλλίπολης και την Νιμβρό, πολύ συχνά οι Τούρκοι δεν θεωρούν καν ότι ανήκει στη Θράκη. Θα έχει ενδιαφέρον να τους ρωτήσουμε σε ποια περιοχή ανήκουν αυτές οι ιστορικές περιοχές της Θράκης. Οι θρακικές σποράδες, λοιπόν, να ανήκουν στη Θράκη. Όταν εμείς υποβαθμίζουμε την έννοια της Θράκης γεωγραφικά, εννοώ, έτσι. Ναι, και την βάζουμε μόνο, ουσιαστικά την εκφυλίζουμε μόνο γεωγραφικά. Γιατί, και να δώσω ένα παράδειγμα και θα το χαρεί ο φίλος μου ο Ανδρέας. Όταν μιλάμε για την Ελασσόνα, η Ελασσόνα ετυμολογικά θέλει να πει ότι εκεί που, είναι εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Γιατί τότε εκεί ήταν. Άρα όταν απελευθερώσαμε, ας πούμε, την Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη συνέχεια ένα κομμάτι της Θράκης, δεν έλεγαν οι προηγούμενοι ότι έχουμε τελειώσει τη διαδικασία και δεν είναι πια κατεχόμενα. Άρα θα ήταν καλό να καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι τα κημητήρια μιας μάχης που θεωρούν ότι είναι μεγάλη νίκη της Τουρκίας εναντίον των συμμάχων, μεγάλα κημητήρια τα βάζουν στην ασιατική πλευρά. Άρα εκεί που βάζεις τους νεκρούς σου, εκεί που τιμάς τους πατέρες σου, είναι εκεί που θεωρείς ότι είναι δικό σου. Και ρωτάω, γιατί δεν τα άφησαν στην ευρωπαϊκή πλευρά? Μάλιστα. Άρα μετά στη συνέχεια, εφόσον είναι τόσο σίγουροι για το τι κάνουν, γιατί το 1923 μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα και πήγε στην Άγκυρα? Γιατί το 1930 άλλαξαν την ονομασία της Κωνσταντινούπολης? Γι' αυτό, όπως έλεγα και πριν, εμένα μου αρέσει που κάνουμε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και δεν θέλω να πάμε στην Άγκυρα. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Όταν θα πάει κάποιος για να συνομιλήσει στην Άγκυρα, θα πάει να δει και τον Κεμάλ? Ή θα θεωρεί ότι είναι μόνο τραγούδι και γι' αυτό πήγε κατά λάθος εκεί? Άρα όταν τα βλέπουμε με τους πραγματικούς όρους, εγώ αυτό που βλέπω, όπως λέγαμε προηγουμένως για το τι θα πει η Βουλγαρία για το θέμα της γλώσσας, είναι ότι η Θράκη είναι μια ιστορική οντότητα. Όταν κάποιος την πετσοκόβει και θεωρεί ότι είναι οντότητες το αριστερό, δεξί, πάνω, κάτω, και δεν λέω για γεωγραφικούς όρους για να μην είναι το ανάλογο, είναι, για μένα αυτό είναι καθαρά, μπορεί να είναι πλαστό, πολιτικό, νομοθετικό ή θεσμικό, αλλά δεν αλλάζει την ιστορία. Εντάξει, ότι περάσαμε και γεγονότα, έτσι, είχαμε και διεθνείς συνθήκες, έχουμε σωστά ακόμη. Οπότε λοιπόν, εμείς στεκόμαστε λοιπόν τώρα στην ιστορικότητα χωρίς να αμφισβητούμε τίποτα από αυτά τα οποία συνέβησαν, βέβαια. Σωστά. Και οδήγησαν αυτό σε αυτούς τους διαμερισμούς. Η Θράκη ως οντότητα έχει νόημα χωρίς Κωνσταντινούπολη? Όχι, η Θράκη τα προάστια. Τα προάστια του Βυζαντίου. Αυτό λέω. Αυτό λέω λοιπόν. Ιστορικά καταγεγραμμένα. Ξέρουμε ότι αυτό είναι τα προάστια. Άρα στην πραγματικότητα θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτόν τον τόπο. Τελικά οι συνομιλίες και εκεί μου θα γίνουν στη Θράκη. Ναι. Μα υπό αυτή την έννοια ασχολείστε τόσο έντονα και συστηματικά με τη Θράκη και την ανακατασκευή της ιστορίας το τελευταίο διάστημα. Η Θράκη μας είναι το ανάγκη μας. Δεν θα την παρατήσουμε επειδή άλλοι θέλουν να το ονομάσουν αλλιώς. Μάλιστα. Ξαναλέω λοιπόν, εμείς ποτέ δεν είπαμε τα κατεχόμενα, παρόλο που τα κατεχόμενα έχουν δημιουργήσει ένα κράτος, υποτίθεται το ψευδοκράτος από το 1983, εμείς δεν τα είπαμε ποτέ Τουρκία. Όχι. Κατεχόμενο. Λοιπόν, γιατί αλλάζουμε τα δεδομένα ενώ ξέρουμε ακριβώς ότι η ιστορία δεν έχει αλλάξει? Γιατί αυτό που έχει πλάκα είναι ότι και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τη λέξη Θράκη. Ναι. Δηλαδή, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Τουρκία είναι η Ανατολική Θράκη. Και ρωτάω, πότε η Θράκη ήταν τουρκική? Εννοείται σαν σύνολο ή σαν ιστορία, πώς το βάζετε στο... Και τα δύο. Μάλιστα. Και τα δύο. Εννοώ, ας πούμε, σαν μια τουρκική οντότητα. Κάποιος μπορεί να πει ότι η Άγκυρα είναι μια τουρκική οντότητα.
αλλά λέω για τη Θράκη, για να μην μπερδευόμαστε κι εμείς στο λεξιλόγιό μας και να μην περάσουμε σε ένα θέμα συνήθειας, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι το 3%. Και γι' αυτό γράψαμε ένα συγκεκριμένο κείμενο και έλεγα το εξής. Όπως λέει η Ελένη ότι τα κατεχόμενα είναι το 37%, είναι πολλοί που ξεχνάν ότι το 3% είναι η πράσινη γραμμή. Το 3% του κυπριακού εδάφους είναι η πράσινη γραμμή. Άρα, το 3% να το έχουμε στο μυαλό μας, 3% είναι αυτή η Θράκη που είναι κατεχόμενη. Και ρωτάω, ο ένας πιστεύει ότι το 1-3% απελευθερώνεται και το άλλο δεν απελευθερώνεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Δεν είναι ίδιες οι διαδικασίες κάτω από τις οποίες... Δεν έχει δικαίωμα να την καταπατήσει κάποιος βάζοντας γεωγραφική νομοθεσία. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι ίδιοι, δεν είναι ίδια τα δεδομένα που οδήγησαν και στη χρησιμοποίηση, αν θέλετε, των όρων. Στην Κύπρο είχαμε τον Ατήλα, εισβολή. Εδώ με διαφορετικό τρόπο έγιναν τα πράγματα, εντάξει. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, εφόσον μιλάμε... Κάποιος θέλει να μας πει μια καλημέρα, μου λένε, αλλά πάλι δεν γνωρίζω. Το 1453 δεν ήρθε κάποιος στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαφορά με αυτόν που ήρθε στην Κύπρο, που μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που ήρθε, γιατί είχε έρθει στην Κύπρο το 1570. Ωραία. Ξαναλέω λοιπόν, όταν έρχεται το 1453, εμείς έχουμε υπογράψει κάποια συμφωνία που λέει ότι εμείς συμφωνούμε αυτό να είναι τουρκικό. Όχι, όχι, εγώ δεν αναφέρομαι, δεν πάω τόσο πίσω. Εγώ αναφέρομαι εγώ στα διαδραματιζόμενα του 1923. Εκεί πάω. Εγώ λέω απλώς ότι από τη στιγμή που δεν το έχουμε δεχτεί και μάλιστα η Κωνσταντινούπολη απελευθερώθηκε το 1918, εντάξει, και γι' αυτό το 1923 το θεωρούν ότι είναι έτος γέννησης της Τουρκίας για να είναι μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και γι' αυτό μετακινούν την πρωτεύουσα, γιατί ο ίδιος ο Κεμάλ φοβόταν ότι η Κωνσταντινούπολη γεωστρατηγικά δεν είναι μια περίπτωση που μπορείς να προστατέψεις από την ασιατική πλευρά. Διότι όπως το είπες πολύ σωστά με τα προάστια, η Κωνσταντινούπολη είναι ισχυρή μόνο από την ευρωπαϊκή της πλευρά. Ναι. Γιατί α, το πάει στρατηγικά τώρα και το εξηγεί γεωστρατηγικά. Δίνει τη γεωδυναμική του... Την ιστορική γεωδυναμική μας δίνεται τώρα της περιοχής. Σωστά, σωστά. Και γι' αυτό είναι και η επιλογή. Και αυτή έχουμε αυτή τη στρατηγική επιλογή και μερικές φορές το λέμε και θρησκευτική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η θέση της Κωνσταντινούπολης, και μιλάω καθαρά για το ευρωπαϊκό κομμάτι, όχι για το ασιατικό, λέω η θέση της Κωνσταντινούπολης είναι η αιχμή του δόρατος της Θράκης και είναι αυτό που ενοχλεί πραγματικά την Τουρκία, όχι τώρα και από πριν. Και γι' αυτό όταν κάναμε ακόμα και την Συμφωνία Σεβρών, τη Συνθήκη Σεβρών, στην πραγματικότητα είχαμε ένα κομμάτι που δεν ήταν απελευθερωμένο και ήταν το κομμάτι που αφορούσε την Κωνσταντινούπολη. Όταν έγινε η Συνθήκη Λοζάνης, πάλι πήραν ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην περιοχή που δεν το είχαν πριν. Άρα, εμείς την ώρα που ασχολιόμασταν πιο πολύ με την Άγκυρα και τη Σμύρνη, ο στόχος της Τουρκίας ήταν να υποβαθμίσει τον ρόλο της Κωνσταντινούπολης όσο αφορά την γεωστρατηγική ικανότητα που έχει. Μάλιστα. Άρα δεν ήθελα να υπάρχει αυτό και γι' αυτό έχουμε βέβαια και τη σύμβαση των στενών του 1936 που πάλι εκεί πέρα παίζουμε, τουλάχιστον για μια εικοσαετία, ότι είναι κάτι που πρέπει να αφοπλίσουμε και να αποστρατικοποιήσουμε. Γιατί αυτό θα έχει ενδιαφέρον και εκεί μου να το λέμε. Είναι ότι η περιοχή της Κωνσταντινούπολης πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη λόγω αυτών των συνθήκων, όπως πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και τα Δωδεκάνησα. Εδώ φτάνουμε λοιπόν στο διατάφτα και απαντάμε τώρα σε αυτές τις τελευταίες προκλήσεις, οι οποίες πανκέρχονται από πλευράς της Τουρκίας. Και το κάνουμε επίκαιρο τώρα με οδηγό την ιστορία. Έτσι, κύριε Λιγερέ. Σωστά, ακριβώς. Τώρα, κάποιος θέλει να σας πει μια καλημέρα και περιμένει αρκετή ώρα. Μου λένε εδώ ο τεχνικός μας, ο Χρήστος Τζανίδης. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω. Καλημέρα. Ο Λάμπης είναι. Ο Λάμπης, καετέζει. Ωραία, ωραία. Ένας μαθητής. Μάλιστα. Αζωικός. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από την αρχή ήξερα ότι θα βγείτε και είχα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά το έχετε απαντήσει. Είναι πάλι
με αυτό που συμβαίνει με τις εταιρείες οι οποίες κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και συνεχίζεται από τη μέρα που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό και θα φτάσει η μέρα κανονικά χωρίς να συμβαίνει τίποτα και θα πάνε να ψάξουν νότια της Κρήτης. Θέλω να πω το εξής, καταρχήν η συνήθεια, γιατί αναφερθήκατε στη συνήθεια, είναι το χειρότερο πράγμα και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με Υπουργεία Εξωτερικών και όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουν οι δικοί μας και όλοι όσοι ασχολούνται με τέτοια θέματα πώς χρησιμοποιούν τις λέξεις. Γιατί μία από τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και μάλιστα από πολλούς κυβερνητικούς ήταν η λέξη διαπραγμάτευση, ενώ στη θέση θα έπρεπε να ήταν η λέξη συζήτηση. Και επειδή και άλλαξε αυτό, το άλλαξε ο Δένδιας Λάμπης, συνομιλίες. Ναι, ναι. Λέω ότι ακούστηκε από πολλούς. Το ότι βγήκε κάποιος και το διόρθωσε, είναι έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά επειδή και σε αυτό απάντησε ο κύριος Λίγερος, θέλω να του κάνω δύο ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να φανούν και χαζές, αλλά επειδή τις ακούω πολύ συχνά, θέλω να τις ακούσει και ο κόσμος. Τι απαντάμε σε όλους αυτούς που βγαίνουν και μας λένε ότι η Γερμανία έχει πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει αυτή, γιατί μέσω τα υπέρ της ανήκει το υπέδαφος Ελλάδος, να τα βρούμε με την Τουρκία και να πάμε σε μια διμερή συμφωνία, κάτι σαν τις πρέσπες. Μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι πόσο εύκολο είναι να πάμε στη μείωση της ΑΟΣ του Καλυστελορίζου και της Κύπρου, ώστε για να γίνει αυτό που ρώτησα στην πρώτη ερώτηση. Η ΑΟΣ της Μεγίστης παίζει ρόλο στην ΑΟΣ μας με την Κύπρο. Εγώ ρωτώ αυτό γιατί αυτά τα δύο μπορούν να γίνουν, αυτό ρωτώ. Ας μας τα πει λοιπόν, ας μας απαντήσει. Το πρώτο εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά μπας περιπτώσει ας μας απαντήσει ο δάσκαλος. Θα απαντήσω και στο πρώτο. Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι πρώτον ότι η Γερμανία όχι μόνο δεν επέβαλε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, αλλά για να το επιβάλλει θα έπρεπε να το θελήσει. Στην πραγματικότητα η Γερμανία θέλει να κρατήσει μια ισορροπία με την Τουρκία όσο αφορά τους λαφρομετανάστες, και δεν θέλει να φανεί ότι είναι ακραία υπέρμαχος μιας ευρωπαϊκής θέσης, δεν λέω καν ελληνικής θέσης, μιας ευρωπαϊκής θέσης εναντίον της Τουρκίας, και γι' αυτό έχει αυτόν τον λόγο. Όσο αφορά τώρα για το τι έχει δικαίωμα να έχει, να ξέρεις ότι αυτό που είπε για το υπέδαφος είναι λανθασμένο, γιατί ουσιαστικά πάμε σε ένα ταμείο που είναι ξεχωριστό και είναι ακριβώς το Ταμείο Υδρογονανθράκων, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση. Άρα ούτε αυτό το επιχείρημα δεν λειτουργεί. Και όσο αφορά το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ απλό. Ακόμα και αν χάσουμε μερικά τις 100 σε σχέση με την επίρρεια που έχει το Καστελόριζο, δεν μπορούμε να έχουμε κοινά όρια με την Κύπρο. Άρα εμείς από τη στιγμή που συνομιλούμε με την Κύπρο και προετοιμάζουμε μία γραμμή οριοθέτησης, είναι επειδή ακριβώς το Καστελόριζο ενεργοποιείται και μάλιστα και το νησί που λέγεται Στρογγύλη. Γιατί δεν είναι μόνο η Μεγίστη, είναι το σύμπλεγμα. Στην πραγματικότητα η Στρογγύλη, όχι η Μεγίστη, συμπληρώνει το Καστελόριζο που είναι η Μεγίστη και επιτρέπει ως σύμπλεγμα να έχει η Ελλάδα επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα από τη στιγμή που εμείς το κάνουμε αυτό και συνεχίζουμε να συζητάμε και για το τριπλό σημείο επαφής, θέλει να πει ότι δεν έχουμε κάνει πίσω σε απολύτως τίποτα και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην ολική οριοθέτηση και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο. Είναι, δεν είναι το σύμπλεγμα ΡΟ, Στρογγύλη, Μεγίστη, Καστελόριζο δηλαδή. Στην ΑΟΣ μας το έχετε εξηγήσει αυτό, μας το έχετε εξηγήσει αρκετές φορές στην εκπομπή, νομίζω. Ναι, στην πραγματικότητα είναι 14 τα νησάκια και γι' αυτό το Καστελόριζο λέγεται Μεγίστη, γιατί άμα το δούμε φαίνεται πολύ μικρό, γιατί είναι το μεγαλύτερο από όλα. Από το σύμπλεγμα των υπολείπων νήσων, μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω το εξής και θέλω να απαντήσω και στην Ελένη από αυτά που μπορώ εγώ να καταλαβαίνω. Πρέπει να καταλάβει η Ελένη και κάποιοι ακόμα ότι πολλά πράγματα γίνονται και δεν λέγονται και κάποια πράγματα λέγονται για να λέγονται. Αυτό το λέω με βάση το ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος ζητάει πράγματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εμείς φαινόμαστε σαν να μην είμαστε και πολύ υπέρμαχοι αυτού. Εγώ θεωρώ
ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος και εμείς, εάν θέσει θέμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, νομίζω η απάντηση θα είναι όταν θα πει Ελλάδα ναι σε αυτό που λέει η Κύπρος, όταν θα πει Αυστρία ναι σε αυτό και όταν πούνε οι Γάλλοι ναι σε αυτό που ζητάει η Κύπρος. Σας ευχαριστώ και καλημέρα. Λάσκαλε. Το έχουν πει ήδη. Άρα καταλαβαίνω ποιο είναι το νοητικό σχήμα, ότι όντως μερικά πράγματα λέγονται και δεν γίνεται τίποτα και σε άλλες περιπτώσεις γίνονται και δεν λέμε τίποτα. Απλώς θα ήταν καλό όταν τα καταφέρνουμε να το λέμε ότι έγινε, γιατί αυτό που λέγαμε και στην αρχή με την Κική είναι ότι τα καλά νέα σε κάποια φάση πρέπει να υποθούν, ακόμα και όταν είναι αφού έχουν γίνει. Άρα είναι το ίδιο και στην πίστη μας. Όταν έχει γίνει ένα θαύμα, μπορεί να μας λέει ο ίδιος δεν γνωρίζει να το πείτε, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό που άλλοι το γράφουν ότι έγινε. Ναι, σωστά. Καλημέρα. Λάμπη, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Χάρηκα που σ' άκουσα κι εγώ. Και εγώ χαίρομαι πάντα τον ακούω τον κύριο Λιγερό. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα, τον κουράσαμε σήμερα τον Νίκο τον Λιγερό. Αλλά νομίζω άξιζε. Όχι, και με κουράσετε, μια χαρά είμαστε. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορική αναφορά με την οποία απάντησε, πατώντας πάνω στα δεδομένα της ιστορικότητας της Θράκης και όλων όσων ακολούθησαν στη συνέχεια στο καινούριο αυτό φρούτο το οποίο βγάζει η Τουρκία. Και έχουμε και μια καινούργια τουρκική ναύτεξ, ξέρετε, με έτοιμα την αποστρατικοποίηση της Λίμνου. Παραβιάζουμε, λέει, τη συνδίκη της Λοζάνης από την Τουρκία. Το έχετε ακούσει προφανώς, έτσι, τώρα εκδόθηκε. Το ξέρω πολύ καλά το θέμα, αλλά δεν... Εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο απαντήσατε, νομίζω ότι... Όχι. Υπάρχει κάτι ειδικό, ένα ειδικό καθεστώς με τη Λίμνο, ναι, που πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατές για να, και να καταλάβετε. Για να υπάρχει ένα ειδικό κείμενο που λέει ότι στη Λίμνο δεν πρέπει να κάνουμε νατοικές ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά, αυτή είναι η δεύτερη παράγραφος, το κείμενο δεν αρέσει πολύ στην Ελλάδα γιατί δεν το ξέρουν καλά και ξέρουν μόνο το πρώτο μέρος, λέει σε περίπτωση πολέμου όμως έχουμε δικαίωμα να κάνουμε στρατιωτική στάθμευση και να λειτουργούμε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να λέμε όταν κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, καλύτερα να μην την βάλουμε τη Λίμνο, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε θεωρητικές ασκήσεις και δεν θέλουμε να είμαστε στην περιοχή, αλλά άμα είμαστε σε περίπτωση πολέμου, τότε πρέπει να το βγάλουμε. Και αυτό επειδή το είχαμε συζητήσει και στο Υπουργείο Άμυνας πριν 10 χρόνια, έλεγα ήδη τότε, Κική μου, ότι θα ήταν καλό να μιλάμε για τη δεύτερη παράγραφος και όχι για την πρώτη. Γιατί όταν μιλάμε για αυτήν, τότε ξαφνικά η Τουρκία θέλει να μην μιλάμε πια για αυτό το κείμενο. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει μόνο με τη Λίμνο. Πολεμική. Μόνο με τη Λίμνο συμβαίνει αυτό, μόνο με την περίπτωση της Λίμνου. Ναι, αυτό είναι ένα κείμενο που αφορά μόνο τη Λίμνο. Μόνο τη Λίμνο, έτσι. Δεν έχει σχέση με τις συνθήκες, είναι μεταγενέστερο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Λιγερέ. Κι εγώ. Σας περιμένουμε να περάσει και αυτή η περιπέτεια. Θα τελειώσουμε και το θέμα των κυρώσεων και θα έχουμε ξεπεράσει και τα θέματα της πανδημίας που μας καθυστερούν. Άρα επιμένω πάνω σε αυτό, ας τηρούμε τα μέτρα για να μην καθυστερεί κι άλλο η πανδημία. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί και εδώ αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν, κύριε Λιγερέ. Αρχίζει να πιέζεται ασφυκτικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα δούμε τι θα γίνει. Το Σύστημα Υγείας πιέζεται από το Σύστημα Βλακείας. Α, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αν οι άνθρωποι ήταν ορθολογικοί και ήθελαν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, θα προστάτευαν και το Σύστημα Υγείας, γιατί δεν θα είχαμε τόσους ανθρώπους που θα πήγαιναν ταυτόχρονα στο ίδιο θέμα, γιατί απλώς έχουν μολυνθεί από διάφορους. Που θεωρούν ότι αυτοί δεν μπορεί να μολυνθούν. Όλοι μπορεί να μολυνθούμε, μπορούν να μολυνθούν οι ίδιοι οι γιατροί, οι ίδιοι οι παπάδες, οι ψάλτες, οι πιστοί, όλοι μπορούν να μολυνθούν. Άρα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα θέματα. Και αυτό που θέλω να πω, σε επίπεδο στρατηγικής για μας, ο αγώνας δεν αρχίζει μέσα στο νοσοκομείο. Ο αγώνας αρχίζει στο σπίτι. Αν λοιπόν οι άνθρωποι τηρούν τα μέτρα,
είναι ένας τρόπος αποτελεσματικός να καταπολεμήσουμε αυτή την πανδημία. Αν δεν το κάνουν και περιμένουν να είναι μολυσμένοι για να ομολογήσουν ότι ήταν λάθος που δεν το έκαναν, τότε τι να κάνουμε. Όπως είπαμε, είμαστε σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας. Η δημοκρατία επιτρέπει και αυτές τις κουταμάρες. Στην Κίνα, όταν έκαναν lockdown, ήταν απόλυτο lockdown. Όταν εμείς κάνουμε lockdown, κάνουμε lockdown λίγο στις καφετέριες, μετά πάμε και λίγο στην παραλία, μετά θα πάμε και να χορέψουμε λίγο, θα πάμε να πιούμε και ένα ποτάκι και στο τέλος λέμε θα καταλήξουμε στο νοσοκομείο. Άρα για να είμαστε προσεκτικοί, εγώ το λέω όπως είναι και στο θέμα της πίστης, αυτός που είναι πιστός μόνος μέσα στην εκκλησία και δεν είναι πιστός απ' έξω, δεν είναι πιστός, πιστεύει ότι πιστεύει. Εδώ είναι το ίδιο. Αυτός που δεν προσέχει από το σπίτι του όλη τη ζωή του και τα παιδιά του, στο σχολείο, παντού, δημόσιους χώρους, δεν είναι την ώρα που είναι στο νοσοκομείο που μετά θα πάει να κλάψει και να πει αφήστε με να δω τον δικό μου που είναι μολυσμένος. Ας το κάνει από πριν μολυνθεί. Άρα αυτό είναι ένα θέμα και αυτό εθνικής συνείδησης. Αν εμείς το βλέπουμε στρατηγικά ότι αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό που είναι αυτή η πανδημία, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι μετά θα έχουμε όμορφα αποτελέσματα. Άρα γι' αυτό χαίρομαι που υπάρχουν και άνθρωποι σαν τον κύριο Τσόρδια που πηγαίνουν παντού για να βοηθήσουν τους πάντες και να ενημερώσουν τους πάντες, ακόμα και στο Άγιον Όρος όπως έκαναν πρόσφατα, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη, να πρέπει, εφόσον μετά υπάρχει ενημέρωση από ειδικούς, πρέπει και εμείς να παίξουμε το ρόλο μας. Με το καλό να περάσει αυτή η περιπέτεια και να μπορέσει να... Εμείς θα την κάνουμε να περάσει. Να μπορέσει είναι να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους όλου του πλανήτη, για να μπορέσουμε να φρενάρουμε αυτό το οποίο πραγματικά. Γιατί κοντεύουμε ένα εκατομμύριο νεκρούς. Ένα εκατομμύριο νεκρούς. Δεν είναι λίγο. Όχι, βέβαια. Για ένα πράγμα που δεν είναι πόλεμος. Σωστά. Και να δώσει ο καλός Θεός να μας έρθει εδώ κοντά, αφού περάσει αυτή η περιπέτεια, στη γειτονιά μας, εδώ δίπλα στην Κομωτινή, στο Μουσείο Καραθεοδωρή και ο Νίκος Ολυγερός, να τον έχουμε στη γειτονιά μας εδώ. Στη ο Θράκη. Καλός Θεός θα κάνει όλα καλά. Στη Θράκη. Όμως να τον βοηθάμε κι εμείς. Στη Θράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κι εγώ. Κύριε Λιγερέ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, περιμένουμε και παρακολουθούμε βεβαίως και τις αναρτήσεις σας. Έχουμε και την άμεση ενημέρωση από τους συνεργάτες σας και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας και το γνωρίζετε αυτό. Ακόμη και όταν, εάν χρειαστεί πραγματικά, να στείλετε εσείς ένα αίτημα και εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με πολύ μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά χαίρομαι όταν υπάρχει. Είναι τακτική επικοινωνία.